Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σλίκων Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα της Master μεταξύ 86ers και Chicago Bulls. Θα υπερβώ τα εσκαμένα και θα πω να μην καθίσετε αναπαυτικά, καθώς το παιχνίδι θα είναι συζήτητα και τα αίματα θα ανάψουν μπασκετικά λίαν συντόμως. Πρώτη κατοχή για τους Sixers για 3. Άστοχος Παναγιωτίδης. Αμυντικό rebound από τους Bulls οι οποίοι έχουν παραταχθεί μαζί με τον coach, ο οποίος δεν θα τους αφήσει ησυχία ούτε απόψε. Πρώτη κατοχή για τους Bulls, τώρα μια ομάδα που πιέζει πάρα πολύ και γνωρίσαμε στο καλοκαιρινό του Τρίτη. Λάθος πάσα παραλίγο να κλέψει. Ο Βρουμιτσέλη και έκανε το φάουλ. Τρίτης. Στην επαρφορά. Άλεξε και ξανακίνει για το λιμάτος. Τσέλησε ένα jump shoot, έστωχο. Πρώτο καλάθι, πρώτη πόντι στη βραδιά για τη δεύτερη αναμέτρηση. Εντάξει, είμαστε στη Respect Arena. Έχουν κουρτίνα από πίσω και ακούω μπάλες. Να χτυπάνε. Μπορεί να μου έρθει στο κεφάλι και τον άλλο μην το δω καν. Δεν πειράζει. Το έχουμε πάθει όλοι. Έχει κλειστεί από τρεις παίκτες τώρα. Το Μιλίδη ξαναβγάζει την... Πάστο με τζόγλου σου για τρεις άσκοφο, είναι τελείο να φέρω στην πίστη. Μικρό rebound, Δρυκούδης. Είναι για άμυνα. Τσέλησε, ζήτησε, δεν θα πάρει σου για τρεις άσκοφο, ήταν και γερολυμάτος κοντά στη ρακέτα, ούτε το σπήρε. Για μπάνης. Τέσσερις παίκτες στον πάγο των Sixers. Ο Γιωβάνης ψάχνει την πάσα, κοιτάξτε τι μάχες δίνει και πέφτει κάτω πέτοντας, συγκρατεί την μπάλα την πάσα ο Άλεξ. Αλλά εκεί που βέσει την παράβαση των βημάτων. Αντίστοιχο το work ethic πάντως από τον Δερμετζόγλου. Και κούδι πήρα. Κάνας μια προσποίηση, την διαφέρει σε πέριξη άμυνα. Δεν πήγε από την περίμενο του τρόπου, 45 μήνες. Τον Παναγιωτίδη. Τζάμψου τώρα θέλει σε αρκετά καλή άμυνα. Έφαγε από τον Παναγιωτίδη. Δύο όλα. Φωνές για άμυνα από τον Κούτ. Μπορείς να κλαπεί. Παραλέει. Παναγιωτίδη. Υπάρχει πάθος βρήκε στον Μουσέλη που είχε πει καιρό. Ένα τζάμψου τάστοχο. Δεν μπορούσε να πάει περαιτέρω μέσα στη ρακέτα. Μουσέλης με το νούμερο 13. Και τύχω απέναντί του. Κοντιγκάς. Κοντιγκάς παίρνει το screen από τον Ζεπιντόγκο για δύο από μακριά. Είναι άστοχο, η μπάρα μπήκε και δίκαιρο για ρελεμάτο στο rebound. Και το κλέψιμο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο Κοντιγκάς. Κοντιγκούδης. Και με τη μέση σας στέκει και εκτελεί με ταμπλό, με τη βοήθεια του ταμπλό. Ναι, το είπαμε αυτό. Ο επίσης παίκτης των Bad Boys. Βρίσκεται για πάνη να κινηθεί ο Κατσίκας, πάει μόνος μέχρι μέσα για να κερδίσει το φαουλ. Δεν το έκανα, αλλά έβαλε ένα δύσκολο καλάθι. Ο Ιωαννίδης. Στον Ζω. Βρίσκεται μέχρι μέσα, το δικό φαουλ. Γεια σου. 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 Γεια για το κλέψιμο και πάλι ο Κατίκας Ρικούδης στούπια 2 είναι άστοχος για ρημάτου και θετικό rebound. Μέσα είναι άστοχος, Ρικούδης μπορούσε προηγουμένως να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος του για το overplay στην άμυνα και έτσι έμεινε ελεύθερος.
πάντως άστοχος στην πρώτη βολή. Αστόχος στη δεύτερη, αμυντικό rebound. Στον Άλεξ υπάρχει. Πάρουμε σφύριγμα. Κάτι γραμματεία θα διορθωθεί, όλα καλά. Και λοιπόν έχουμε επιστρέψει έπειτα από το μικρό θεματάκι που υπήρχε. Να μπερευτείχνω σε ανάμετα πιο σωστά. Έγινε τσεκ. Επιστροφή στη δράση λοιπόν. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τετράλεπτο. Μπήγας. Συνδυσιάζει στην πια 3. Είναι άστοχος. Χοπ, με ένα μυγάκι πάνω στο χαρτί. Όλα καλά. Ρικούδης. Με δείξε αυτό έχει προηγούμενο στο τρίποντο. Ρικούδης. Θέλει τώρα με το νούμερο 13, θέλει να ποστάρει. Δύο παίκτες τον επιτηρούν, θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Στο γιαμπάνι. Τίγκας. Ο Τρίπης τώρα θέλει να ποστάρει, θέλει να πάρει στην πρώτη φάση, δεν καταφέρει τον Τερματζόγλου. Πέρασε τώρα ο Νιωτίδης. Σε πάσα λέιζερ συγκρατεί. Ο Μισελτόκ τελικά. Στήριξε τον 13. Πήρε την πάσα προηγουμένου. Μάνικο. Τίδης. Χριστιάδης είναι έκτοχος. Περιζόδιο που πήρε. Πήρε πάρα πολύ ενέργεια. Σκόρ είναι χαμηλό, 6-4. Τίδης. Τίδης για 3. Έκτοχος. Δώδεκα λέει χαρακτηριστικά. Κάτι θα είναι λογικά ο Κατήγας. Κατά τη διάρκεια της μικρής διακοπής δεν έχασε την ευκαιρία ο να δώσει σύστημα, λες και σε πάνω time out. Ο Κατήγας τώρα θέλει να οργώσει όλο το γήπεδο, Ρικούδης συγκρατεί έπειτα από ένα micro deflection. Έχουν επιστρέψει στους παίκτες και αντίπαλοι, κυρίως αντίπαλοι όμως οι οποίοι βγάζουν μία ακόμα άμυνα και στήριγμα. Θα δοθεί η αλλαγή. Αθάνατος θα περάσει εντός. Στη θέση του Τρίτη. 7! Κατήκα. Το σπάσα με τόγλου. Δείξε και πάλι και πήρε ο Κατήκα στην διατρίχη με μεγάλη καμπίνη. Είναι άτομο και πάλι μπάλα. Μπήκε και πάλι. Στο βίντεο κάνει το χατήρι. Τροφίδης. Μεγάλη πάστα παραγγελίδη στην κρατή και πέρασε, ξεγλίστρησε από τον προσωπικό του αντίπαλο του Μετζόγλου και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κόκκινο! Κόκκινο λέει χαρακτηριστικά. Ο Κατήγας αναφερόμενος στο ζωγραφιστό ίσως είναι κόκκινο, δεν ξέρω, μαντεύω. Δεν είμαι μέσα στο μυαλό του. Πουλς, θα την μπάλα μέχρι μέσα, παίκτησε δεν ήταν πάντως μέσα στο κόκκινο, ίσως εκτός κόκκινο εννοούσε. Τροφίδης παρ' όλα αυτά, η άμυνα βγήκε για τους Σίξερς. Στο βίντεο σκοτήμα στο μετρήσι και πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει, αχ, φάουλ. Πάνω στην προσπάθεια, θα βρείτε τις εκτελέσεις βολές. Μαλαικές. Ξένης θα περάσει στον πάγκο. Εδώ και ο Παναγιωτήτης. Σακάς και Βοζελίδης. Περνάει εδώ,
οποίες ο coach νομίζω δεν έχει κάτσει ούτε στιγμή. Το screen βγαίνει πολύ ψηλά για να πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Καλογιαννίδης. Και να προσθεί και επίσης, η μπάλα θα περάσει εκτός. Έχουμε και μερικούς φιλάθλους, ποινικές φιλάθλους. Στην θέση των VIP, που είναι η μοναδική θέση που υπάρχει. Δίπλα ακριβώς από το γήπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μπουν και άλλες θέσεις. Για σας περάσει εντός και επίσης δύσκολη προσπάθεια, πολύ φυσικαλή φάση, αλλά αφήνει την πάλι στο καλάθι του Τζόγλου. 8-11. Προφίδης. Προφίδη είναι και φυσικαλ και δεν έχουμε και πολλά φάουλ. Α, ένα τώρα. Από τον Προφίδη. Έχουμε και χαμηλό σκορ. Από όλα έχει ο Μπαξές γενικώς, για να μιλήσουμε πολύ επιστημονικά. Γυρολιμάτος, κύριε Μεσέψη του Ρικούτη και πάλι Ρικούτη σε στέκεται και εκτελεί με ωραίο φόρμ, σέρνοντας τη διαφορά στους 5 πόντους. Και οι Κύπριοι έρχονται από νίκη με τον No Name σε καυτόν 43. Θα μιλήσουμε τον No Name, ομάδα Statement και το φοβό του που θέλουμε μέχρι στιγμής. Θα μας δώσω πέντε κάποιες οδηγίες από τον πάγκο. Έχουμε το νεράκι μας εδώ, τέλειωσε. Καδικάστηκε παραφορά. Άλλαξε με τον Τζόγλου. Πολύ σκοτώνω θέση στη ρακέτα, μακρινός δίποτα. Φέρνει και ρολυμάτο, εύστοχος. Ανεγυρίζοντας τον διόντο στον Τζόγλου. Θέλω τη διαφορά στους 3 πόντους από τους 5. 10-13, Τροφίδης. Βέβαια ψηλά για να δώσει το σκηνικό από Ζουνίδη. Τροφίδης πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσαν, έμπαινε 2 ακόμα βολές. Έχω βοηθήσει την πρώτη βολή. 10-14. Πόλου της 4 διαφορά και πάλι στους 5. Ένα! Επίκαλες. Επίπασα ο Καλογιαννίδης. Κάνει μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα δίνοντας τον Αθάνατο, ο οποίος θα στοχεί. Θα πάει ο ίδιος ήταν επιθετικό rebound που έβαλε την πάσα ο Καλογιαννίδης. Με άστοχο για να βάλει ένα τρομακτικά δύσκολο καλάθι με putback. Τροφίδης, ανεβαίνει πολύ ψηλά ο Βολιζίνης για να δώσει το screen, αλλαγές ως προς τον εκκληριστή. Με άστοχο σε επιθετικό rebound και ρολυμάτος με το τέλος. Ξανά ο ίδιος έπειτα από άστοχη προσπάθεια, γιατί βγήκε μόνο στο απλό. Καλά, έχει περάσει εκτός και η κατευθύνη είναι για τους φουλς. Ο Κούτης περνάει στον πάγκο τώρα και είναι η σειρά του Μιτσέλη με το νούμερο 45 να περάσει τους για την πρώτη φορά στη βραδιά. Έχει χαμηλώσει ελαφρώς το σχήμα των 86ers με αυτή την αλλαγή σου για 3 airball από την γωνία. Έχει πρώτος βρεθεί ελεύθερος ο Καλογιαννίδης, δεν έχει ούτε τώρα πίσω. Ο Φίδης είχε το κλέψιμο από πίσω και από μπροστά. Ο μέχρι μέσα καλά και φαουλ πέφτοντας ο Βοζινίδης. Θα σηκωθεί. Παίρνει τον έπεσε λίγο άτσαλα. Άρα δεν φαίνεται να έχει ένα διατρέχημα από κίνδυνο. Μία ακόμα αλλαγή. Τι όχι. Μια τράγμα, τι αλλαγή. Η Λεζίδη θα περάσει εντός για τους φουλς. Μπλε και κόκκινο έχουμε δηλαδή. Άκυρο, anyways. Πανέλες των δύο ομάδων, Τερματζόγλου περνάει στον πάγκο. 12-15. Τελικά 1-18 ακόμα, άκρος απολαυστικό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κυριαζίδης δίνει το screen και ο Σιζάς άστοχο το σουτ. Ο Αθάνατος θα σπρώξει την μπάλα με τα ανεκδοτιστικά του στον Καλογιαννίδη. Σουτ για 3 άστοχο, έρμπολ για μία ακόμα φορά. Από τον Καλογιαννίδη μεγάλη πάσα τώρα. Πάει μέχρι μέσα αφήνοντας το καλάθι απέναντι στο Σιζά. Είναι το πόσο, είναι το νούμερο 27, σφυγιάς στην πανέλα, 10-19. Γκάς, φάουλ. Το μητέρι με το νούμερο 45, έχουν βρεθεί μπροστά με 9 πόντους. Ήδη 6-6.
19. Στην δεύτερη 12. 19. 32 μόνο φίκο. Πάμε. Τέλεια. Θέλεις 32 μόνο στο Λεγενίδη, το νούμερο 18 λέει ο Ρε. Ο Κόλκι οθόνουμε. Μας έχει μπει στο μυαλό. Εκεί. Έχουμε ένα μικρό με τη γραμματεία, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το μικρό τεχνικό θέμα. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Μουτσέλης εκτελεί βλέπεις έπειτα από το φάουλ που κέρδιζε. 5-5 τα ομαδικά στην πρώτη περίοδο, για την οποία απομένουν 41,1 για την λήξη. Βρίσκονται με 7 πόντους μπροστά οι 86ers. Κάποιες αλλαγές, Χατζόπουλος έχει περάσει εντός για τους Fools. Δεν έχουμε φάουλ. Τι δίκιο που δεν έχουμε φάουλ. Και οι αντιπαλοί τους 12-20. Βουζνίδη, στροφή της. Παρόντες. Ο κύριος Ακάς. Τι εξελί και είναι έστοχος. Σύντος παραγωνίδης με νούμερο 18. Δίνοντας τη διαφορά στους 6 πόντους 14-20. Σκεπτικός ο κόουτς από τον πάντα των Πουλς. Στροφή της. Στα 16 δευτερόλεπτα πήγες κοιμίζει το σωγικό δίπολο, ο οποίος κατήγκας έπειτα από πρωτοβουλία από τον πάγκο ανεβαίνει πολύ ψηλά, όπως και ο γερολυμάτος για να δώσει το σφαιρί. Δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς αυτό. Ο Ζηνίδης θα πετάξει μπάλα, είναι άσχος αμυντικό rebound. Τώρα ο Ζηνίδης θέλει να τρέξει 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγάλει ήδη στο φίδερ την τρύπα, στέκεται και εκτελεί μέσα! Σηκώνοντας τον πάγκο των Chicago Fools. Και σηκώνοντας τον πάγκο των Chicago Fools. 17-20. Τεχνικά γηπεδούχοι έχουν ρίξει διαφορά στους 3 πόντους με ένα κερασάκι στην δική τους τούρτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, σε 42 δευτερόλεπτα. Αν και αν συνεχίζουμε να μιλάω θα συνεχίζουμε κατευθείαν, οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Είναι ο βασικός ο Πετσόπουλος και θα παίζει απέναντι από τον χειριστή, αν δεν κάνω λάθος. Στέρισε την αναφορά λοιπόν, όλα έτοιμα. Συνέχεια στην δράση, Ρικούδης. Σκεπτικός, πέρασε εναντίον ενός μετέλης στον μυστικό τρίπολο, Μητέλης δίνει το σκρίν, 14 δευτερόλεπτα. Παίρνει τώρα την μπάλα, χωρίς να την βρούμε στα μέσα, παίρνει ένα σούτ, είναι άστοχο, θετικό rebound, ο Ζηνίδης είναι άστοχος. Αμυντικό τώρα το rebound, από τον Ζηνίδη. Φτιάχνει την μία γωνιά, κάμω δύο Φαντόπουλος στην άλλη. Ζηνίδης έρχεται σαν τρέιλερ, δεν πήρε φάουλ, δεν έκανε φάουλ. Και την κάς, νόλου πάσα στο σουτζά, 12 δευτερόλεπτα. Και φέτος είναι από τον Φαντόπουλο, δεν έπαιξε την μπάλα, δύσκολη προσπάθεια μέσα παρόλα αυτά. 5-0 σερί. 14-20 γίνει 19-20, ζήτησε φάουλ, ζήτησε το οποίο έχει πάρει παρατήρηση ο Καλογιαννίδης και αμέσως μερικά δευτερόλεπτα μετά έχει δεχθεί τεχνική ποινή ο Πάγκος των Πουλς. Ρικούδης στη βολή. Έχει την πρώτη βολή. Στην επαναφορά ο Ζηνίδης και πήρημα για μία ακόμα φορά υπάρχει φάουλ από τον Κυριαζίδη. Νομίζω ούτε τα φάουλ είναι ικανά να ρίξουν το ρυθμό του παιχνιδιού στο DNA της ομάδας και των Sixers και των Fools η ενέργεια.
Κοζενίδης, το χέρι από τον πάγκο έχει παίζει αρκετά. Στακάς, τέχει την εκτελή με πολύ δύσκολη καμπίνη, είναι άστοχος στην τρίτη. Κόρη μπάνω του Κοζενίδης, επιθετικό. Attitude επίσης. Στακάς, παίρνει την ψηφία στον Μιτσέλη και πάει μέχρι μέσα. Παίζεται πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, φάουλ και πάλι. Παίρνει για μπλοκ. Σακάς τις βολές. Μπορείς να διαβάσεις τους τέσσερις. Έχω στην πρώτη. Όπου γιγαντοφώνει. Φαίνεται πολύ ωραία και στην κάμερα. Έχω στην δεύτερη. Να ρυθμίσουμε ότι ο κύριος στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι διαστάσεων NBA. Δεν ξέρω πώς τεπάγεται. Όχι ευρωπαϊκών διαστάσεων. Σκεφτεί πάσα θα γυρίσει. Είναι άστοχος ο Κυριαζίδης. Αμυντικό rebound από τον Σακά. Δείχνει να τρέξει. Έπεσε του χάροντας τον Κυριαζίδη. Ο δεύτερος έχει κερδίσει το παραχωρήσει μάλλον του φάουλ. Πρώτος έχει κερδίσει. Τέλει. Στην επαναφορά. Σακάς. Σακάς παίρνει το σκρίνο τον Βοζινίδη. Στην γωνία δρόσο που θέλει. Το νούμερο 45 στο νούμερο 15-3 πάει μέχρι μέσα. Βοζινίδης δείξε το φάουλ. Έχει κερδίσει και αυτός μια παρατήρηση από τον ρεφ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ καλή. Σφιχτή άμυνα τον Πούλους, αλλά δέχτηκε το καλάθι. Γεια σας. Δείξε και πήρε ο Κατηγιάς, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Ήταν αποφασισμένος, το έχασε επιθετικό rebound όμως. Έχει πει από μια προσπίση. Την έφαγαν εδώ στο γονιτόν. Και ο Ρικούδης και ο Μουτσέλης. Στο δεύτερο φάουλ. Έχει την πρώτη βολή. Στον Καμιλιανίδη 20-25. Και η δεύτερη. Στην τέλη στην επαναφορά. Από το νούμερο 13 στο 45. Παίρνει τον Καμιλιανίδη. Η μπάλα έχει περάσει εκτός. Γυρίζει για τους Fools. Μάλιστα. Ενώ έχουν τρεις time out για τους Sixers. Στην νοδιά τρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μόλις 2 λεπτά είναι στη δεύτερη περίοδο και 2 επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση 21-25 το σκορ. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Πέρα μάθατε το σκοπημένα για λίγο ακόμα καιρό από την Respect Arena. Υποστηρίζεται live και με το παραπάνω. Με άριστη σύνδεση. Μεγανίδης. Μεγανίδης στη γωνία τώρα συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Κατηγκάς κάνει μια προσπίση, λίγο έλειξε να πατήσει την baseline, ο Σουτζιάς δεν το έκανε όμως. Στην πλάγια γραμμή, Σουτζιάς 2, άστοχο. Από τον Δερμετζόγλου. Ο Δημήτρης τώρα. Ο Δημήτρης θα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, η παράβαση δεν έχει βγει στην B. Κατηγκάς, Κατηγκάς πέει μέχρι μέσα, παίρνει στο Σουτζιά. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, σχεδόν πήγε πάνω από το ταπλό η μπάλα. Τώρα προϋποθέτει σε βιβλιασμό για τους Bulls. Εμείς μέσα στέκεται, είναι άστοχος. Δεν έχω κάποιο διπλή αλλαγή. Σακάς και Βοζινίδης περνάνε στον πάγκο. Στις θέσεις τους Παναγιωτίδης και Σιμιονίδης αντίστοιχα. Το ίδιο αυτό λέει. Πούλς στην επαναφορά. Κατηγκάς μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα. Πούλς στην επαναφορά. Ο Ιωνίδης πήγε στην εκτελή, αφαίνεται στο Ιγούδη ταχύτατα. Έχει δύσκολο έργο απέναντί του. Ιγούδης τώρα θα πάρει το Μιτσέλη που είναι πριν το rebound. Μιτσέλη πάει μέχρι μέσα, Ιγούδης μέχρι μέσα. Φάουλ. Δεν δύο βολές. Θα ρωτήσω τον Διαζίδη, ο οποίος διαφωνεί.
Ο Γιώργος περνάει στον πάγκο και όχι. Πράγματι. Για πάλι σε έχει περάσει εντός. Είναι 26. Ο Γιαννίδης πάει μέχρι μέσα στη Σταυρωτή, έκανε μια ωραία πάσα, έκανε μια προσποίηση, δεν κέρδισε το φάουλ, αλλά κέρδισε επαρκώς τον Μιχέλη με το νούμερο 13. Εδώ είναι Τζόγλου, για να βάλει το καλάθι. Μιχούδης. Έχουν τους τρόπους να φύγουν μερικώς οι Sixers, έχουν τους τρόπους να επαναφέρουν, επανέλθουν μερικώς οι Bulls. Δεν πάσα τώρα πέρασε από τον θέλει στον Παναγιωτήδη, απέναντι σε τρεις παίκτες, δεν πήρε το φάουλ, ξανά έχει θετικό rebound. Πολλαπλά έχει θετικό rebound απέναντι ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Λογιανίδη. Για πάρει σούτ για τρεις από τις 45 μοίρες, είναι άστοχος. Θέλει στον rebound, Λικούδης. Καλή πάση στο τέλειο. Για 3 έστοχος, 23-30. 4-2 τραυματικά. Το συνδικά λεπτή του παιχνιδιού έχει και side effect. Όπως είδαμε ότι το φάρμακο που είναι από δίπλα. Δύο κουτιά από δίπλα φάρμακο, να προσέχουμε καλύτερα. Γκάς, στήριγμα. Παράβαση. Φαόλ μακριά από την μπάλα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί φάουλ. Α, δεν έχει δοθεί κάτι. Όσον αφορά το φάουλ υπάρχει τεχνική ποινή. Τρία 31. Περιδιάσει την παραφορά. Και ψάχνει την πάσα στην παραφορά, είναι λογικό. Την βρήκε, αλλά δεν θα σπάσω Δερμετζόγλου τώρα. Παναγιωτήτης θέλει να τρέξει από τη γωνία σου για 3-3 κούδης, η μπάλα μπήκε και βγήκε άστοχος. Παίρνει το rebound το Δερμετζόγλου. Πέρασε, πήρε το φάρμα στο Λονίδη, σκόλου του με τις διακοπές. Για 3 από την γωνία, άστοχο από τον Κοντικά, με το rebound από τον Λεωνίδη. Κούδης. Αυτή πάσα θέλεις τώρα. Τροφίδης, η έξω πάσα στην γωνία, ξαναφύρε ο Τροφίδης, ψάχνει το στουτ ξανά στη γωνία. Για 3 στο Παναγιωτήδη, θα το πάρει τελικά, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Τον φαίνεται φάουλ που έχει το δίκτυο Λικούδη. Σε παραφορά. Σε
πήρε τον Άλεξ Αστέρα και την απέναντι στο Μουσέλη. Είναι εύστοχο τελικά. Τι κάνει για την χειρονομία, δίκιο έχει. Κούρα στο σώμα του λέει πολλά μερικέ φορέ. Αυτή είναι μία από αυτέ. 25-31. Εντάξει, δεν ανέλησε τη θεωρία τη σχετικότητα. Αλλά ο Μουσέλη πάει μέχρι μέσα, κόβει και από το Στεφάνι και υπάρχει και στήριγμα. Μένω βγήκε έξω, ρε ρε. Θεωράκης. Κόκκινο και πάλι λέει ο καθηγάς. Πάρα πολύ στρατηγικά δομημένη ομάδα των Bulls. Και από το καλοκαιρινό πάει μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα, δεύτερο φάουλ του Σιωρίδη. Στο μικρόφωνο το διάστημα. Από το πρώτο στο δεύτερο. Καντικάς στην γραμμή. Πρώτη. Έχουμε στο δεύτερο όμως. Σοφίδης. Δείτε στην αρήνη, δεν πήρε Μουτσέλης. Δίνει το screen shoot για τρεις. Σοφίδης πίσω από αυτό είναι άσομος. Αμυντικό rebound του Καλογενέδη. Σκόρες κολλήσεις 26-31. Σε κάποια ώρα. Σοφίδης δίνει το screen. Στέγει στη εκτελή. Ούτε τώρα ο Καλογενέδης θα σε κολλήσει από το ενεργητικό της ομάδας του. Την ομάδα του. Σοφίδης. Δηλαδή στέκεται από δίκτυες μέσα από όσο χωρίς να έχει την καλύτερη ούτε την χειρότερη άμυνα απέναντί του. Την καλύτερη δυνατή, την χειρότερη δυνατή. Δεμπάνης. Δεμπάνης πάει μέχρι μέσα από τα αριστερά, συγκρατείται η μπάλα από τους Bulls και μπήκε και το καλάθι. Από την κυρία Ζήβη. Το time out. Αναλέσει Sixers. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, 28-41 για τη λήξη. Μείνετε μαζί μας. Λεπτά, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά 3-42 για τη λήξη 28-31 το σκορ για να δούμε τι έχουν βρει από το time που κάλεσαν οι 86ers. Ο Γιαννίδης έδωσε πολύ σκληρή άμυνα. Κούδης. Τέλει τώρα θα γυρίσει ο Γιαννίδης. Καλό πάση γέμι λοιπόν στο πάλι. Ο Γιαννίδης για 3 απέναντι σε άμυνα με τα μπλο πάρα πολύ δύσκολο. Statement τρίποντο. Το 28-34. Για τρεις τώρα θέλει να απαντήσει, αλλά δεν το παίρνει. Λιβάνης, θετικό rebound. Πώς θα κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα. Αλλά ξανά έχει θετικό rebound. Καλάθι από τον Άλεξ. Συμπληρωμένο ομαδικά και για τις δύο ομάδες τα τελευταία τρία λεπτά. Κούδης προσθήκης τώρα έκανε μια προσθήσεις. Στέκεται και τότε το καλάθι είναι άνθρωπος, αμυντικό rebound. Αν δεν διαδίδει. Δεν πάει μέχρι μέσα. Πάω για δύο βολές. Κάτι χειροκροτούμενη προσπάθεια από τον Μάγκο Ρεπούλς. Έχει τη βολή, υπάρχει τεχνική ποινή για μία ακόμα φορά. Τι στον Παναγιωτήδη. Τι στον Ταμπάνη από μία. Σιγά μία βολή λοιπόν. Αυτή είναι η βολή. Οι Sixers όπως προείπαμε προέρχονται από νίκη 143 απέναντι στους non-name. Και στο μάδο της Κυπριακής Μακεδονίας
τους κατάφεραν να επιβληθούν με 41-67 στο φυσμό του κυπέλου. Στροφίδης, επίσης το rebound, Παναγιωτήτης, το για 3, άστοχο, ψηλά. Το αμυντικό rebound από τον Καλογιαννίδη. Στροφίδης, jump shoot, άστοχο από τον Τζέντ. Το rebound, καλά το κεφάλι. High five τώρα, η Γιαζίδης θα πάει και στη γραμμή. Άσο με την πρώτη φορά της Γιαζίδης. Και ούτε μία ακόμα. Έχει και η δεύτερη. Αυτός κατεβάζει τώρα την επίθεση των 86ers. Έχει λίγο ρυθμός. Στην γωνία Παναγιωτήτης. Παναγιωτήτης για 3. Τέστοχος και πάλι 31-37. Παναγιωτήτης. Παίρνει το screen μέχρι μέσα. Πολύ έχει κρυβήσει το ρηκούδι και πάλι. Θα περάσει τον Πάγκο. Θα χάσει, σηκώνεται. Δεύτερη συνελήγη στο rebound. Θα τυπάσει το Παναγιωτήρι, ο οποίος ήρθε απειλητικά κοντά στην κάμερα. Περνάει πόδι, λένε. Περνάει τον Πούλης, Τροφίδης. Παίρνει το σχέδιο από τον Μιτσέλη. Δεν θα το επιστρέψει στην μπάλα. Μιτσέλη προσπαθεί να πάει πιο μέσα στη ρακέτα. Είναι άστοχο το αμυντικό rebound από τον Καλαμίδη και τρέχει στο σκαστή πάσα, πάει μέχρι μέσα και εδώ κόπη και άμυνε την πάρα του καλά, είναι άτομος όμως το Τροφίδης. Ο Τροφίδης θα γίνει το τελή και είναι έστοχος. Κατάς πίεσε, έχουμε time out από την πλευρά του Chicago Fulls, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ούτε ένα λεπτό δεν έχει απομείνει για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, 32-59. Γεια σας, έκτοχος. Σε πολύ, 33-39. Αυτό το πιστεύω, 34-39. Μπράβο στους 5. Σε αυτή πάσα φιλόδοξη, παρά ήταν φιλόδοξη για να περάσει όπως αποδείχθηκε. Φιλιάς. Άλεξ τώρα Μητόγλου. Ο Γιαννίδης. Για τρεις πλευρίσεις από τη γωνία με ταμπλό απέναντι και άμυνα άστοχος. Φιλιάς τώρα τον Παναγιωτήτη και φάουλ στο κέντρο του Φιλιάς. Ένα ακόμα φάουλ. Τρίτο φάουλ. Άντε, 34-39. 34-40. Έτσι, πολύ.
Βενιζελίδης, 18 τετράλεπτο τώρα για τη λήξη. Δείξε ένα jump στο τελευταίο του άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, θα πάρει την επιθετικό rebound τελικά. Θα κάνει την προσπάθεια και φτάνει στο σκίσι του Καλογελίδης. Αυτό είναι δευτερόλεπτα, παρά λίγο το κλέψιμο, το κλέψιμο. Στην επαναφορά, στο πέφτοντας κάτω όμως, το βοηθούμενος, υποβοηθούμενος με την ρεφ, στον δικά της παρασκόνεται. Για τους Σκούλους θα περάσει. Περισσιάδης για την τελευταία άμυνα. Τέλης Μακάς για την τελευταία πίσω. Σήμερα τους Σκούλους ποτέ δεν ξέρεις. Και για τρεις προηγητήρες είναι άνθρωπος. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην δεύτερη περίοδο. 36-40 τελικό σκορ. Στους 4 πόντους ελλείμματος βρίσκονται οι Chicago Bulls. Να κάνει τα πράγματα τα οποία πάνω κάτω περιμένουν. Να κάνουμε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ πίεση, κλεψίματα ακόμα και στο τέλος. Θα λίγο να βρουν δύο πόντους με κλέψιμο στην επαναφορά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 ή 6 λεπτά ανάλογα με τους διευθυντές την απόφασή τους για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας στην συγκλονιστική πραγματικά πρεμιέρα της Master. Επιστροφή λοιπόν και με την επιστροφή συνοδεύονται και οι οδηγίες. Coach δεν είναι στον πάγκο των Σκούλους, Σκούλους έχουν την πρώτη κατοχή, Καλογιαννίδης. Μείνει προς μέσα, δεν υπάρχει φάουλ τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, ο Παναγιωτήτης αφήνει την μπάλα στο καλάθι για κοντός. Ρωτήσω πλέον, λειτουργεί για αυτόν θέση 36-42, το πρώτο καλάθι είναι και ανώλεπτο. Για την τρίτη περίοδο, Κυριαζίδης. Κάνε μια προσπίση και πάει μέσα, μέσα χωρίς τα κάνει βήματα, πετάει την μπάλα, δεν κερδίζει το maximum, δύο βολές. Καλογιαννίδης. Αυτή η περιβολή. Αυτή η δεύτερη, το μόνοι πάντο όχι τελικά από τον Καλογιαννίδη. Του κάτσε λάθος τώρα, Καλογιαννίδης έκλεψε. Πάρα πάλι από τον Γερολιμάτο τώρα. Το στόμα στον Κάιτ Βίτη. Αντιαθλητικό παίκτη στον Πουλς. Τελικά του οποίου έχει τώρα την μπάλα. Θυμάστε τελικά του πάλι. Αυτή από τον Γερολιμάτο τον πώς το πανηγυρίζει. Κυριαζίδης 38-42, ακόμα πιο κοντά η Πουλς. Σε πια 3 κόντρα στο μομέντο είναι άνθρωπος ο Προφίδης. Δεν θα έχει το rebound. Αλλά έχει περάσει αυτός. Χίτς είναι όλοι τώρα το κατικά. Πριν κόκκινο, τώρα κίτρινο. Καμουφλαρισμένα τα πράγματα που λένε. Σουτζιά 3, άστοχο. Στη γωνία του Γιονίδης. Πανεγιονίδης. Μια πάσα τώρα θα κάσει την κρατήση. Στέγεται και εκτελεί με τα μπλό, είναι άστοχος. Φιλά το αμυντικό rebound. Σουτζιά. Καλογιονίδης, ένα ακόμα rebound προηγουμένως. Σουτζιά 3, άστοχος τώρα. Απόσταση αναπνοής Πουλς. Και ο Κάραμαν στον πάγκο τους. Τώρα ακολουθεί με αμύωτο ενδιαφέρον, με προσήλωση. Πρώην παίκτης με Τζάκαλ. Θα κάθε κάνει μια προσήλωση. Τροφίδης. Και αυτός ξανά απέναντι στον Καντικά. Πάσα τελικά Παναγιωτήτη του για 3. Απέναντι σε άμυνα άστοχο. Πέρασε, πάει να περάσει όλη την αντίπαλη άμυνα, το κάνει και βάζει το καλά δικό του πόδι του Καλογιαννίδη. 43-42, time out. Έχει οι Sixers. Βλέπετε τους αυτούς να μπαίνουν αρκετά νοστρά στην τρίτη περίοδο και τους Bulls το περνάνε μπροστά. 43-42, στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. 43-42 το momentum λέει η Chicago Bulls πια.
περάσει μπροστά, βγάζοντας ενέργεια, ξεχυλίζοντας ενέργεια από τις φανέλες. Τροφίδης τώρα. Έλα, μας αυθρέψει το καλάθι, κακό αστείο. Προχωράμε, γερολυμάτος. Γερολυμάτος απέναντι σε δύο παίκτες. Πώς πέρασε ανάμεσά τους και άφησε την πάρα στο καλάθι με το αριστερό. Άμυνα τώρα στην Τροφίδη. 43-44 μάλλον, sorry. Ο Ζόπουλος δίνει το screen, Edgar. Edgar τώρα ψάχνει πάσα, στήριγμα. Σε δευτερόλεπτα και πάλι κατηγά στο για 3. Άστοχο τέρμπολ, μάλλον παιδιά εκτός. Το φίδι, άλλη μια καλή λέγη μου θέλει. Πάμε, αναφερόμενο στην επίθεση. Το φίδι στο για 3 και πάλι επιμένει και δικαιώνεται. Ρώτα 3-47. Καραγιονίδης. Καραγιονίδης δεν υπάρχει για δεξιότητα. Πάει μέχρι μέσα, ταχύτατη εναλλαγή κατεύθυνσης και ταχύτητας. Άλλο από το γερολυμάτο. Στέκεται και εκτελεί φοβός πέρασε από τον Παναγιωτίδη. Παίκτες κάτω. Ναι, έχουμε δάμπολο, έχουμε φάουλ. Νομίζω φάουλ, πάει μέχρι μέσα, καλάθι. Του Γαλογιαννίδη. Είχε κόρνα προηγουμένως όμως. Κάτι από την γραμματεία. Για να δούμε τώρα. Ο Ρεύκα κατευθύνεται προς τη γραμματεία. Σε πιστή διπλή κόρνα. Και πάνω από δύο φορές. Το καλάθι. Λοιπόν, το καλάθι έχει μετρήσει και συνεχίζουμε κανονικά. 45-47, 0-4 ατομαδικά για Πουλς και Σίξερς αντίστοιχα. Σμίδης. Πανιωτίδης. Έχει την εξελί. Όχι, τελικά έβγαλε την μπάσα και φάουλ σκληρό. Πρώτο φάουλ είναι σκληρό στον Βοσνίδη. Από τον Κιτζοδίδη το φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Γιαζίδη. Αυτό το παιχνίδι. Πρώτη. Εδώ στη δεύτερη. Αυτό το 5-48. Ο Κος δεν είναι στο μπάγκο, είναι λίγο πιο πίσω και δεν είναι οδηγίες. Βγάζει. Βγάζει πλευρίς τώρα. Πλευρίς Λευρώνη προς την ρακέτα, είναι άστοχος. Πλευρίς Λευρώνη στην ρακέτα. Κος και ο Ρεγκτήτης όλα καλά. Σταματήσει ο χρόνος. Είναι παραφορά. Πιέζει πάρα πολλούς παίκτες. Πήρε στον Εσπούλς. Στο κάτω υπήρχε ένα μικρό deflection. Δεν υπάρχει τα όρια του φάουλ μέχρι που έγινε από το πλευρή του γερολυμάτων. Μια μήνα που έπαιξε στον αντιπαλό του. Πήρε στον Εσπούλς. Για την baseline τώρα λαμβάνοντας από την παραφορά. Πολύ δύσκολο το στάδιο από τον Βοζινίδη. Αμυντικό rebound. Γεια σας, καστή πάσα.
τον Άλεξ, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και νοήθηκε το φάουλ για τους Σπουλς. Σπουλς οι οποίοι έχουν κερδίσει 5 φάουλς. Ένα ακόμα το αστείο, κατηγκάς. Πριν εντός. Κούδης εντός, θα κάσει τον πάγκο, μετά πάρει και πιο ωραία την κουσίδια. Συγχωμένος από τον πάγκο του Τριμιτόγλου. Έστοχος. 46-48. Δίδης, μεγάλη πάσα τώρα. Παναγιωτήρια, που συγκρατεί και πέρασε μπροστά από δύο αντιπάλους και την αφήνει το καλάθι. 46-50. Δεν υπάρχει φάουλ τώρα για φωνή. Πήγε άμυνα για τους Sixers, teamwork. Δεν θα επιστρέψει γιατί πάλι τα αφήνω την παραφορά στην άμυνα για τους Bulls. Δύσκολο πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό που πήγε να κάνει. Ο Τροφίδης έχασε. Και την Γκάστο θέλει να τρέξει. Την Γκάστο κάτι πάσα λόγω που πάει μέχρι μέσα. Έχασε το λέει άπομος. Έφερε στον προσωπικό του δίπολο ο Άλεξ. Τροφίδης, είπε κάτι πέρα ο Άλεξ στον ρεφ. Κούλης από τη γωνία. Στήλει αν δεν είχε αντίπαλο μπροστά του μπορεί να το έπαιρνε. Τρίποντο στη διάρκεια του time out ήταν 13 έστοχος. Στη διάρκεια του time out του ημιχρόνου από ακριβώς εκείνη τη γωνία έπαιρνε πάρα πολλά τρίποντα και ήταν πολύ έστοχος σαν warm up. 46-53 λοιπόν το αποδεικνύει με την επαφή του με την μπάλα, 4-39 για τη λήξη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έμαξε λοιπόν τέταρτη στις τελευταίες περιόδους, πρώτη κατοχή για τους Sixers, γιατί τους πήγαν μπροστά με 9 πόντους. Με λίγο να κλέψει την μπάλα ο Γρανιδίδης, για τρεις από τη γωνία, άστοχος ο Γρανιδίδης. Τον πηγάς τώρα, δεν είναι φάουλ από τον Γκόουτ. Τύπο, ο Γρανιδίδης δηλαδή. Για τρεις τώρα άστοχος. Συγκάς. Συγκάς το λέει κάποιος πάει μέχρι μέσα. Σάγκας έρχεται το φάουλ πράγματι από τον από τον Γιαμπάνι. Το φάουλ του Γιαμπάνι πρέπει να περάσει και αυτός εκτός. Τέσσερα τέτοια κυβερνή. Φάουλ εντολή του Κόουτ από όχι ακριβώς τον πάγκο, λίγο πιο πίσω. Παραμένει στο κυβερνή σημείο. Θα κάσεις πολλές. Άστοχος πάρα πολύ. Κάσε έστοχος στη δεύτερη πολύ. 54-64. Στη γωνία τώρα για 3-0 το πάρει ο Σιλιάς, στέκει την ξελή, ένα μόνο πάθο τον Τζεβίτη, άστοχος. Λιγούδης, σταυρωτές, πέρασε, δεν έγινε φάουλ, Σιλιά. Λιγούδης, πάρα πολύ φύζικα το παθαίνει τον Πουλ, δεν θα γεμίσουν με φάουλ. Αν είναι αρχή που θα γεμίσουν με φάουλ σχετικά νωρίς στην περίοδο. Στο Τζιά 3, Παναγιωτήδης, άστοχο, πολύ ψηλά, θα κάνει, δεν θα πάρει το rebound, Σιλιάς θα το πάρει. Μέσα,
φαουλ του Ρικούδη. Πολύ τραυματίας. Παργανίδης στις βολές. Πάει την πάλα του Μαρτίζη, δεν να φέρει. Δεν ξέρω να σηκώνει μάλλον. Λέχει με το μουσέρι και κατεβάζει αυτό στην επίδυση. Κάτσε. Περίδε με η πάσα πίσω της βλάτης στο Ρικούδη. Θα κάσω για τρεις άστοχος. Πολύ συχνά δεν θα καταφέρει να σηκώσει την πάλα του Μαρτίζη. Πέντε δευτερόλεπτα. Γυρίζει, παίρνει τον Μουτσέλη και στην παράβαση του Μετρόβουλου. Τώρα από αυτόν και για αυτόν τον τέταρτο. Κούδη. Κούδη. Παναγιωτήδη. Στον σύνδεσμο του Μουτσέλη. Παναγιωτήδη πάει μέχρι μέσα. Δίνει την μπάλα στο καλάθι. Γίνεται 55-66, διαφορά πάει και πάλι πάνω στους 10. Καριονίδης για 3 από 45 μοίρες είναι άστοχος. Ο Καριονίδης δουλειάς πάει μέχρι μέσα παραγγελτήτης. Αφήνει την πάρα στον Καράφα Κένεντι σε αυτόν. 55-68. Βεβάς, στη πάσα. Σε άμυνα αυτή την κόρη bound άσχος και αυτός με airball στην άλλη πλευρά. Θα τους πήρετε στο και πληρωθούν και βρισκόμουν. Τώρα θα γυρίσουν για μία ακόμα φορά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Time out τον καλέσει. Θα το φούρνει συνέβοντας την διαφορά να πάει στους 15 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 7 και 12 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου συνεχώς του παιχνιδιού. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν 7 και 12 για τη λήξη της τέταρτης πια περίοδου. Στη δεύτερη αναμέτρηση στη βραδιά. Θα σηκοντά 12 η ώρα. Συνεχίζουμε δυνατά. Θα σηκοντάξει άλλο είναι καλή. Στην κάθε. Μια τύπωση για 3. Άστοχος. Ο Πλευρίτης σε ζητικό rebound όμως και καλάθι. Από το μετώμιο. 97-70. Μέρος ο Ρικούδης. Ένα λίμα θα φτάσουν για ριζοσπαστικές λύσεις. Η Πούλς έστωπος παρόλα αυτά μου θέλει. Στο δίποντο. Σε βρίτης. Θα είναι στη μέση, θα είναι άστοπος. Ο Δικάς, η μπάλα περνάει εκτός. Θέλεις με το νούμερο 45. Σακάς πήρε το νούμερο 13 μέχρι μέσα, running floater. Σακάς είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Σακάς, θα στυπάσω τώρα. Πέρασε. Για 3 άστοχος, παιδιάς, θα κορυφθεί. Αμυντικό rebound, Μουτσέλης. Σακάς. Μεγάλη πάσα στον Μουτσέλη, με το 45 Ρικούδη. Μουτσέλης από μακριά για 2 άστοχος. Ψηλά, αμυντικό rebound. Και σφύριγμα. Δεν κατέρισε το φάουλο από το 45. Μεγάς περνάει στον πάγκο, χειροκροτούμενος. Γεια.
Τζιάζ. Τζιάζ, καλό πας James για δύο, άστοχος. Τριβιτσιάδης. Στο 11 νούμερο έχει το τεφάουλ, στο Δεβίδιο δηλαδή, σύμφωνα με τον ΕΡΕΣ, Τρικούτης. Τρικούτης, σωστή πάσα, ρολυμάτος. Ρολυμάτος μέχρι μέσα, πέρασε, ρόλαρε, απέναντι στον Πρεβλίδη, πιάσει την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα σφύριγμα. Σταματήστε να δίνετε φάουλ. 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 Ανεβαίνει στην κορυφή. Τρικούδης. Μουτσέλης, γερονιμάτος τώρα. Θέλει να προσθάρει Τροφίδης. Τρικούς πάει μέχρι μέσα. Λάθος, πάσα πέχει κάτω. Γερονιμάτος έπισε. Πέρισε ο χρόνος της επίσης. Time out που έχει ζητήσει ο Σιλεωρίδης τώρα για τους 86ers. Χαρά το γεγονός ότι βρίσκονται μπροστά με 14. 4 και 84 για τη λήξη. Επιστρέφουμε. Έχουμε στρέψει λοιπόν, θα πιέσουν πολύ οι Chicago Bulls σύμφωνα με πληροφορίες που σπάσαμε. Πες μπασά βασικά, απλώς λέω επιχειρητικό για να μην είμαι τόσο μόνος, για να μην νιώθω εγώ, πλάκα κάνω. Θα πιστήσουν να κάνουν μεγάλες επιθέσεις οι 86ers και να μην πέσει η διαφορά υπέρ τους κάτω από τους 10 πόντους. Πιάσει τώρα την μπάλα και τη στην δράση και επισήμως με το χρόνο να κυλάει σε διάρκεια 3 άστοχο από τον Χαλογιονίδη. Κούδης. Καλή πάση τώρα Τροφίδης. Τροφίδης ανέβα του Μιλίδη Κούδης. Τέλης, το νούμερο 45, 13 τώρα άστοχο. Διαδεμάτως στον Τροφ, στην μπάλα δεν υπάρχει. Βλέπουμε για φάουλ, φυσικό rebound. Βούτυρο στο μη των 14 πόντων των Sixers. Έτσι και πάλι εκτός. Ρικούδης. Την παραφορά γερολυμάτος. Είναι φέρει η Ρικούδης 4 δευτερόλεπτα. Μουτσέλης με το νούμερο 45. Ζήσε ο Τροφίδης και πήρε σου για 3 μπάζερ μπίτερ. Καλά πάει, καλά πήγε! 60-77. Λιονίδης. Καλατήριο από τον Λιονίδη. Το 97 του Σιγκιά είναι άσο για το στάδιο θετικό rebound. Από τη γωνία μας χρησιμοί ο τίποτα τώρα έψοχο. Το Λιονίδη παραδείγει σε πολλαπλά χέρια. Τρέχει 33. Συμβολικός αριθμός για την πνευματικότητα για κάποιους που θέλεις. Τέρφει και το πλέσιμο κατηγάς από πίσω. Θέλεις το νούμερο 13 εξαναλύσεις στο 45 και λέει πάρει το Τροφίδης, φτάει το καλάθι, θα το κάνει από εκεί. Μέσα κι αυτό! Έδειξε την κάμερα, δεν το προλάβαμε. Είναι 2.77. Είναι 62.80. Με βρείτε για 3 άστοχος. Θέλεις την κρατή. Τροφίδης. Το έχει πάρει πάνω, δεν είναι λογικό. Πέρσι πάλι. Φίλης. Καυτή πάσα πέρασε το Μουτσέλη, όχι. Έπαιζε κάτω κατηγάς, όλα καλά. Καλογιαννίδης. Βρίσκεται σε deflection, συγκρατεί ο Ρικούδης.
δύο εναντίον ενός. Φλέξον και από την άλλη πλευρά, το κατικά ο οποίος τράκαρε στιγμία με τον Χατζόπουλο. Για τρία ίσως στην άλλη πλευρά, άστοχο. Για το πήρε σαν μια μακρινή πάσα. Προβλημάτως, γύρισε τον Χατζόπουλο για μία ακόμα φορά. Κάνε τις απόψε. Στην 20 τη Σίξερ για πρώτη φορά. Δύο λεπτά να φοβαίνει για τη λήξη. Ο Γιαννίδης στέγεται και τελεί. Είναι άστοχο στο αμυντικό rebound τον Γιαννίδη. Μεγάλη πάσα στον Τέλη. Δεν θα περάσει μπάλα εκτός. Το κεντρικά θα περάσει. Σαγάς περνάει εντός. Πίσω κατά χειροκροτήθηκε προηγουμένως που κάτσε στον πάγκο. Ρικούντης θα περάσει στον πάγκο. Τσέλης γελμάτος τώρα πήρε από τον Σιμεωνίδη. Γελμάτος μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Γελμάτος άσχος στην πολύ. Πάμε στον Βάναδε. Γεια σου. 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 Δηλαδή πέρασε ένα, πέρασε δύο, πέρασε τρεις, πέρασε 1013 αυτή την πάρτι καλά. Στα 4-84. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, δύο παίκτες έχουν πέσει κάτω, δεν υπάρχει τζάμπολ. Δεν πίσω τα πήγα αυτό. Οκ. Βεβαίως και παραφορά, δερλυμάτος. Κρυσπάσα χαμηλή για μία ακόμα φορά στους Σιμεωνίδες, δύο ζήτασε. Τροφίδης. Για τρεις τώρα, Σιμεωνίδες είναι άστοχος. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση, θυσιάζουμε στο τέλος. Γεια σου. Για τρεις άστοχος, τροπίζει το rebound. Τροφίδης. Τη γωνία Σιμεωνίδης. Τροχάς. Στέκεται και εκτελεί, πέφτει προς τα πίσω, είναι άστοχος. Αμυντικό. Μπορεί πάνω τελικά να γεννήσει στην κρατή. Θα πετάξει την μπάλα ενδεχομένως. Ναι, περίμενε ότι δεν έπρεπε να φάει τρεις βολές, αλλά δεν είχε αντίπαλο του. Και μόνο από συμπέκτη του. Ποιος άρχισε την μπάλα στο φανάρι για να έχει διαφορά κάτω από τους 20 του Πλευρίτης. 66-84 λοιπόν τελικό σκορ. Παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Δεν θα εκδηλώσουν άλλη επίθεση οι Sixers. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει και η δεύτερη μετάδοση της βραδιάς. Το στήριγμα θα χρήσει και η γιγαντοθόνη Λίαν Συντόμος. Κάπου εδώ πέρα καλυμφίζουμε και εμείς. Οι 86ers προχώρησαν σε μια θριαμβευτική νίκη απέναντι σε μια άκρος ανταγωνιστική ομάδα, τις οποίες οι δυνάμεις όμως δεν έφτασαν για να ολοκληρώσουν το comeback, το οποίο έφτασαν κοντά όσο, τόσο σε momentum όσο και σε score αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση με τους 86ers να έχουν επιθετική πολυφωνία. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό για να παρακολουθήσετε το βήμα στην Master με το δεξί των Sixers. Ευχές για όμορφη συνέχεια στην υπέροχη Respect Arena, η οποία θα γίνει ακόμα καλύτερη με πολλά νέα features στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά. Γεια σας!